Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος επισκεπτών πραγματοποιήθηκε η δεύτερη γιορτή καλαμποκιού στο προάβλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Βαλτερού Σερών. Διοργανωτής της γιορτής ήταν ο Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Βαλτερού Σερών Αριστοτέλης. Καταρχήν να σας καλωσορίσουμε. Χαιρόμαστε πολύ για τη σημερινή μέρα, γιορτάζουμε σήμερα. Βλέπετε, μας τίμησε ο κόσμος, ήρθε σήμερα να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Το καλαμπόκι για το Βαλτερό είναι ένα βασικό και πολύτιμο αγαθό, θα το πούμε έτσι, ένα προϊόν. Στηρίζει την οικονομία του τόπου μας, του Βαλτερού, της κοινότητας εδώ του Βαλτερού. Είναι μια εκδήλωση που αρέσει πολύ στον κόσμο. Πρώτη φορά γίνεται. Είναι δεύτερη συνεχόμενη φορά. Είχαμε μια απουσία για αρκετά χρόνια. Το καλαμπόκι ρυθμίζει την οικονομία του τόπου μας. Να ευχηθούμε στους παραγωγούς καλές αποδόσεις, καλές παραγωγές. Στηρίζει και την αγροτική και τον αγροτικό τομέα, αλλά και την κτηνοτροφία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό για μας. Να γιορτάσουμε σήμερα εδώ, να περάσουμε καλά, να ευχηθούμε καλή διασκέδαση σε όλους και του χρόνου με υγεία πάλι εδώ να ανταμώσουμε. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ πολύ. Σήμερα, Κυριακή 16 Ιουλίου 2023, εδώ στο Βαλτερό Σερών, διοργανώνουμε τη γιορτή καλαμποκιού. Καλούμε όλο τον κόσμο, η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Έχουμε βράσει 1500 καλαμπόκια. Ο σύλλογος με τους εθελοντές τους προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να ικανοποιήσει τους πάντες. Στο γλέντι είναι η ευρύτικη ζυγιά. Καλεσμένο χορευτικό σύλλογο έχουμε τη ζωδόχο πηγή Αμπελοκήπο Θεσσαλονίκης. Είναι πανηγύρι, δεν είναι τίποτα περισσότερο. Και μπράβο στα παιδιά, μπράβο στο σύλλογο που αποφάσισε να διοργανώσουν αυτή την εκδήλωση. Ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει κανείς για τον τόπο του, την κοινωνία του, το χωριό του, είναι η καλύτερη προσφορά αυτή και πρέπει πάντοτε να έχουμε αυτή τη λογική της προσφοράς. Αλλιώς δεν περπατάει η κοινωνία, δεν είναι μόνο η διοίκηση, είναι και η συμμετοχή του κόσμου. Άρα λοιπόν, θα ξαναπώ ακόμη μια φορά, μπράβο στους εθελοντές, μπράβο σε αυτούς που φορέψαν για αυτό το πράγμα. Γνωρίζουμε όλοι ότι το Βαλτερό έχει μια έφορη κοιλάδα. Ο κάμπος παράγει τα πάντα. Μία από τις παραγωγές του χωριού είναι και το καλαμπόκι. Γι' αυτό και κάθε χρόνο κάνουμε μια γιορτή προς τιμή της παραγωγής αυτής. Είναι μια παραγωγή την οποία έχει βοηθήσει τις οικογένειες να μεγαλώσουν τις οικογένειες, να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Αξιέπαινη προσπάθεια όλων των κατοίκων του Βαλτερού και του Πολιτιστικού Συλλόγου Αριστοτέλης και αυτή τη γιορτή καλαμποκιού. Παραβόση του είναι αδικημένο στην Ελλάδα. Η γιορτή καλαμποκιού σήμερα σηματοδοτεί πολλά για ένα προϊόν που πρέπει να το στηρίξουμε. Συγχαρητήρια σε όλους τους κατοίκους του Βαλτερού που διατηρούν τα ήθη και έθιμα, αλλά τονίζουν σε ό,τι αφορά βέβαια και προωθούν και τις τοπικές καλλιέργειες όπως είναι αραβόσιτος. Με την παρουσία του τίμησε την εκδήλωση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κύριος Απόστολος Τζιτζικώστας. Είναι για μένα πολύ σημαντικό να βρίσκομαι στο Βαλτερό, σε αυτό την αναβίωση, τη δεύτερη χρονιά αναβίωσης αυτού του σημαντικού εθίμου της γιορτής του καλαμποκιού. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ρίχνουμε μεγάλο βάρος στον πρωτογενή τομέα, στην ανάπτυξη και στην προσπάθεια που κάνουμε για τον ομό Σερών. Βλέπω ότι περνάτε όλοι πολύ καλά, οπότε νομίζω ότι του χρόνου μπορούμε να το κάνουμε ακόμη πιο μεγάλο και έτσι να δημιουργήσουμε ένα θεσμό σε αυτό το πανέμορφο τόπο. Εύχομαι από την καρδιά μου σε όλους σας και σε όλες να περάσετε τέλεια. Καλή διασκέδαση. Να είστε καλά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι φέτος εδώ στη γιορτή καλαμποκιού στο Βαλτερό, έναν τόπο που πραγματικά προσθέτει σημαντικά στην προσπάθεια που κάνουμε για ανάπτυξη όλων των Σερών και βέβαια έναν τόπο που εμείς ως διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όλα αυτά τα χρόνια όχι μόνο δεν ξεχάσαμε αλλά κάναμε σημαντικά έργα. Εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε τέτοιο σημαντικό θεσμό που αναβιώνει μετά από αρκετά χρόνια. Θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις τα επόμενα χρόνια ώστε η γιορτή αυτή του καλαμποκιού στο Βαλτερό να αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο. Με χαρά παραβρεθήκαμε εδώ στο Βαλτερό στη γιορτή καλαμποκιού. Βλέπετε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τέτοιους θεσμούς. Και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Γιορτή καλαμποκιού στο Βαλτερό. Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο Αριστοτέλης του χωριού αλλά και στην τοπική κοινότητα και στον Πρόεδρο. Κυρίους εθελοντές για τη
βλέπω εδώ πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία με όλη τους τη δύναμη και με όλη τους την όρεξη είναι εδώ για να διοργανωθεί αυτή η υπέροχη βραδιά. Το Καλαμπόκι, μία από τις παραδοσιακές και δυναμικές καλλιέργειες του νομού μας, έχει θρέψει γενιές ερέων για πάρα πολλά χρόνια και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να είναι μία από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στην περιοχή μας. Μεγάλο μπράβο στο Βαλτερό και στους κατοίκους του που διακρίνονται για την προοδευτικότητα, την εργατικότητά τους και πάνω απ' όλα για την προκοπή τους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Η διοργάνωση της εκδήλωσης εντάσσεται στην κοινή προσπάθεια για την ανάδειξη και προώθηση του τοπικού πολιτιστικού και του αγροτικού προϊόντος, ενισχύοντας έτσι την τοπική οικονομία και βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις ανάπτυξης. Το Καλαμπόκι αποτελεί το σήμα κατά τεθέν του τόπου και η εκδήλωση έχει κερδίσει τον ενδιαφέρον του κόσμου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά γίνεται η γιορτή Καλαμποκιού εδώ στο Βαλτερό Σερών, ένα προϊόν σήμα κατά τεθέν του τόπου. Πίσω μας έχουμε εδώ τις κυρίες που θα μας πούνε ακριβώς τι κάνουν. Τι κάνετε σήμερα ακριβώς εδώ στη γιορτή? Αυτή τη στιγμή μοιράζουμε καλαμπόκια δωρεάν, το καλαμπόκι δωρεάν. Και αργότερα όσοι θέλουν να φάνε έχει και τα σουβλάκια και... Αρέσει γενικά εδώ το καλαμπόκι? Πάρα πολύ. Είναι το ντόπιο καλαμπόκι. Είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Από πότε ξεκίνησε η προετοιμασία, το βράσιμο του καλαμπόκιου? Από το πρωί, από τις 7 η ώρα ήρθαμε, καθαρίστηκαν τα καλαμπόκια και σε 4-5 καζάνια βράζουμε μέχρι το απόγευμα. Οπότε ξανά επιστροφή μετά για να στρώσουμε όλα τα υπόλοιπα. Και τώρα για να μοιράσουμε. Το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Ο κόσμος μας στηρίζει, το χωριό μας μας στηρίζει. Η παραδοσιακή βραδιά συνεχίστηκε με γλέντι και μουσικές της Μακεδονίας και της Τράκης, συμμετέχοντας παράλληλα χορευτικά τμήματα πολιτιστικών συλλόγων. Μια άλλη παραδοσιακή βραδιά σήμερα σε συνεργασία και συνδυασμό μάλλον με το αγροτικό προϊόν το Καλαμπόκι εδώ στο Βαλτερό. Ο πολιτιστικός σύλλογος Βαλτερού Αριστοτέλης διοργανώνει αυτή την όμορφη παραδοσιακή βραδιά με την ευρύτικη ζυγιά, κυρίως τραγούδια Θράκης, κόσμος πολλής, συμβάλλει και βοηθάει σε ό,τι σχέση έχει με την παράδοση. Εμείς σαν τραγικές είμαστε εδώ σήμερα για να γλυντήσουμε, όχι για παράσταση. Να γλυντήσουμε, θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο και σε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι ένας θεσμός που πρέπει να, να συνεχιστεί και να διαφημίσουμε και τα αγροτικά μας προϊόντα εδώ στη Σέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία, καθιερωμένο εδώ και χρόνια, πάρα πολύ κόσμο. Έτσι λίγο η επαρχία να ζωντανέψει, γιατί έχουν νεκρώσει τα χωριά λόγω καταστάσεων. Εσείς από εδώ είστε, από το Βαλτερό? Από το Βαλτερό είστε? Όχι, για την γύρω περιοχή είστε, μονοχώρη. Εδώ από κοντά. Να περάσει καλά ο κόσμος και πάντα και μόνο χαρές να έχουμε.